Μόνο μου. Καλά, δεν πρέπει να πει κάτι εσύ. Ένα τουλάχιστον. Γύρω Μιγγέλη που είναι. Κατέβασε το ένα λεπτό το να κάνουμε πάνω το μικρόφωνο μας. Λοιπόν, να αρχίσω τα λόγια μου να κάνει. Περιμένετε. Ωραία μικρόφωνο. Έλα, ακούντο. Δεν το πιάω ποτέ. Να ακούντο, να ζούμε live. Ο λόγος που είναι εδώ στην πρόεδρο, λόγω χώρου. Περιμένετε, είμαστε μόνος μου, τα λόγια είναι για να σας ευχαριστούμε. Επίσης. Λακίζονταν, όμως. Ναι. Α, επέδω το... Κρία, όχι αντιπροεδρία. Κάποιον πέντε σύνταμε, έχει σημασία. Πέτρο είναι να μιληθείς. Πλασαρίστου, 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 Τυχαία, καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη. Ο κύριος Φώτης Φωτίου είναι εδώ για να μας πει τι ακριβώς έγινε στη σύσκεψη. Κύριε Φωτίου, έχουμε συγκεκριμένα μέτρα. Πρώτα να πω ότι είχα την ευκαιρία σήμερα να συζητήσω με όλους τους κοινοτάρχες των κατεχομένων χωριών μας, που έχουμε εγκλωβισμένους και στην Καρπασία και στα Μαρονίτικα χωριά, στην παρουσία και παραγόντων άλλων υπηρεσιών και υπουργείων, όπως το Υπουργείο Εξωτερικών, και συζητήσαμε την όλη κατάσταση και τα προβλήματα που δημιουργούνται μετά την απαράδεκτη εφαρμογή του μέτρου του κατοχικού καθεστώτος για επιβολή δασμών. Ξεκαθαρίζω από την αρχή και νομίζω ότι είναι και απόφαση όλων των κοινοταρχών ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Κυπριακή Δημοκρατία άμεσα ή έμμεσα να πληρώσει δασμούς για αυτές τις προμήθειες που αποστέλλονται στα εγκλωβισμένα χωριά μας. Να πω επίσης ότι σήμερα έχω ενημερωθεί και από τους ίδιους αλλά και από προσωπικές επαφές που είχα εγώ με συγκεκριμένα άτομα εκεί, ότι έχουν δημιουργηθεί ήδη τεράστια προβλήματα. Ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους, σε μικρά παιδιά, για να καταλάβετε εδώ έχουμε 15 μικρά παιδιά, τα οποία αποστέλλονται γάλα. Έχουν δημιουργηθεί λοιπόν τεράστια προβλήματα και αυτό που συμβαίνει είναι απάνθρωπο. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τρόπους αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Εξετάζουμε διάφορες εναλλακτικές λύσεις ή προτάσεις. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους εγκλωβισμένους μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Θέλω να ευχαριστήσω τους κοινοτάρχες για την κατανόηση και τη συνεργασία. Το έργο τους και ο ρόλος τους αυτές τις δύσκολες μέρες είναι καθοριστικής σημασίας και εμείς σαν κυβέρνηση θα συνεχίσουμε και σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο να καταγγέλνουμε αυτήν την απαράδεκτη ενέργεια. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει προβεί και προσωπικά σε διάφορες παρεμβάσεις και αυτό θα συνεχίσει για να πιστεί η κατοχική δύναμη ότι δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με τέτοιον τρόπο σε έναν αθλητιστικό θέμα. Μπορούμε να δημοσιεύσουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα για το ότι θα αναπληρωθεί σαν απόφαση στη σύσκεψη. Έχω πει ότι εξετάζουμε τρόπους στήριξης των εγκλωβισμένων μας. Και μένω εδώ. Μέχρι τώρα τι θα γίνει, μέχρι την δημοσιοποίηση των... Η προσπάθεια όλων μας και ιδιαίτερα των κοινοταρχών αλλά και κάποιων εγκλωβισμένων μας εκεί που αξίζουν συγχαρητήρια γιατί έχουν ήδη αναφέρει ότι είναι στη διάθεση μας για να βοηθήσουν. Όλοι μαζί λοιπόν
θα βοηθήσουμε και τους ηλικιωμένους και αυτά τα μικρά παιδιά. Χρειάζεται πάνω απ' όλα αυτήν την περίοδο υπομονή. Ξέρω ότι πολλοί εγκλωβισμένοι ήδη έχουν αντιδράσει, γιατί πραγματικά έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στη διαβίωση τους, αλλά νομίζω ότι εκείνο που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να υποδείξουμε όλοι στην κατοχική δύναμη ότι αυτό που συμβαίνει είναι απαραδεκτό. Και η διεθνής κοινότητα είναι η ώρα να πείσει, να πιέσει την κατοχική δύναμη ότι δεν μπορεί και είναι απαράδεκτο, είναι προσβλητικό, είναι προκλητικό να μεταχειριζόμαστε με αυτόν τον τρόπο ανθρώπους 85 και 90 χρονών. Πέραν από το ανθρωπιστικό μας κοινωνικό, υπάρχει μια προσπάθεια να το κυβάλλεστο για εθνικό ξεκαθάρισμα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και το έχουμε μπει χθες, ότι πέραν από την ανθρωπιστική διάσταση υπάρχει και η πολιτική. Και νομίζω ότι είναι μια σειρά από ενέργειες των Τούρκων, ιδιαίτερα μετά το ναυάγιο των συνομιλιών στην Ελβετία, που δημιουργούν νέα τελεσμένα. Και νομίζω παρακολουθήσαμε όλοι πριν το μέτρο αυτό τι είχε εξαγγελθεί για τα μαρονίτικα χωριά. Άρα είναι μια σειρά από ενέργειες που οι Τούρκοι και το κατοχικό καθεστώς, η κατοχική δύναμη εφαρμόζουν στη βάση των δικών του σχεδιασμών. Λοιπόν, έγινε κύριε, συγγνώμη, εκτός από αυτού που δεν μπορώ να πω περισσότερα, δεν πρέπει. Εντάξει. Στοιχεία. Δεν αποκάλυψα ακριβώς τον κύριο Σφωτίου, όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει και η πολιτική πτυχή την οποία δίνει έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα η Κυπριακή κυβέρνηση. Δηλαδή είναι ένα κλίμα τρομοκρατίας και μια προσπάθεια εθνικού ξεκαθαρίσματος. Μας το είπε ο κύριος Σφωτίου εμέσως πριν σαφώς ότι εκτός από το ανθρωπιστικό είναι και αυτό το ζήτημα το οποίο νομίζω και η κυβέρνηση λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη. Πέτρο, δεν έχουμε καμία μέτρο στον κόσμο. Πέτρο, δεν έχουμε καμία μέτρο στον κόσμο. Κύριε Μιγγέλη, ελάτε λίγο πιο αριστερά σας. Ελάτε ακόμα λίγο πιο αριστερά σας. Πιένετε κέντρο, εκεί. Ναι. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Φωτίου για την σημερινή συνάντηση που είχαμε. Ήταν μια σημαντική συνάντηση. Εξετάσαμε κάποια προβλήματα που δημιουργούνται μετά την απόφαση της μη μεταφοράς των τροφίμων στους εγκλωβισμένους μας. Και θα δούμε και στην πορεία πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα που δημιουργεί. Κύριε Γελίνη, είναι την πρώτη φορά μετά από το 1974 που συμβαίνει αυτό ή έγινε και στο παρελθόν? Είναι η πρώτη φορά, δυστυχώς είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το να μην μεταφέρονται τρόφιμα στους εγκλωβισμένους ή οτιδήποτε. Αλλά εκτός και από τα τρόφιμα, όπως γνωρίζετε, είναι και τα φάρμακα, είναι και τα πάμπερς, είναι και διάφορα άλλα που είναι άμεση ανάγκη, ειδικά για τους ηλικιωμένους μας. Γιατί το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργείται πιο είναι για τους ηλικιωμένους. Το αποδίδεται κάπου αυτό, η χρονική περίοδο ή την προσπάθεια όλη από το κατοχικό έστος? Ίσως είναι στο ναυάγιο των συνομιλιών, δεν ξέρω. Είχατε σε επαφή, μιλήσατε με κάποιους από τη δική σας κοινότητα, τι σας έχουν πει? Ναι, ήρθαμε σε επαφή, μιλήσαμε με κάποιους. Οι περισσότεροι ζητούν να συνεχίσει να πίνουν τα τρόφιμα, ειδικά οι εγγυημένοι. Αλλά για εμάς το ζωγάπο, επειδή λειτουργούν τα σχολεία, δημιουργείται για άλλο πρόβλημα. Στο σχολείο μας είναι και το ολοήμερο σχολείο που λειτουργεί. Τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του ολοήμερου μεταφέρουν μέσα με μεθυμένες κατηγορίες αποθήκες. Δυστυχώς, ούτε για αυτήν την εβδομάδα θα έρθει τη Δευτέρα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν το ολοήμερο. Οπότε μένουμε και χωρίς το ολοήμερο μετά από αυτό. Σε
Και για πόσα άτομα μιλούμε, για πόσα άτομα μιλούμε. Μαθητές, είναι 13 του Ιανουαρίου φέτος και θα πάμε μέχρι τα 17 στον Ιανουαρίου. Εσείς βιώνετε τα προβλήματα, είπαμε και ο Σφωτίου δημιουργήθηκε σοβαρά προβλήματα, ακόμη και παιδιά είναι αυτές, γάλα. Ναι, επειδή υπάρχουν όμως μηνύους φορείου γύρω στα 15 ευρώ, έφυγε άλλο στο ριζοκάπασο, το γάλα μεταφέρεται για πάντα, μεταφέρεται μέσα στον Ηνωμένο Εθνό, κάθε Τετάρτη. Τώρα δεν μεταφέρεται για αυτήν την εβδομάδα. Τι γίνεται. Θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Τότε θα αναγκαστούν οι γονείς του να βρουν άλλη διοίκηση. Θα βρεθεί τη σύνδεση τα μέτρα που είπε ο γύρω σχολείο ότι θα συζητούμε, να δούμε και θα καταλήξουμε και μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Εντάξει, κύριε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Κοντιού.